Μετεωρημένουν από την ερχόμενη Πέμπτη περισσότεροι από 500.000 εργαζόμενοι, καθώς λήγουν 42 συλλογικές συμβάσεις και ανοίγει ο δρόμος για νέες περικοπές. Για εμάς θα είναι οι συνέπειες οδυνηρές. Ανάμεσά τους και χιλιάδες τραπεζοϋπάλληλοι. Οι τραπεζοϋπάλληλοι θα εξαθλειωθούν πλήρως και θα είναι έρμεο του κάστοτε εργοδότη, χωρίς να έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα. Αν μέσα σε τρεις μήνες, όσο διαρκεί μετενέργεια, δεν υπογραφούν νέες συμβάσεις, ανοίγει ο δρόμος για απώλειες αποδοχών έως και 30%. Η υπογραφή ατομικών συμβάσεων τρομάζει ακόμη περισσότερο. Η ατομική σύμβαση θα είναι με πάρα πολύ λιγότερα χρήματα. Οι μειώσεις θα φτάνουν το 40, 50, 60%, γιατί ο κάθε εργαζόμενος μόνος του δεν έχει καμία απολύτως δύναμη. Εκτός από τους τραπεζοϋπαλλήλους, στήγονται επιμέρους κλάδοι διοικητικών υπαλλήλων, βιομηχανικοί εργάτες, γεωπόνοι, γεωλόγοι, αλλά και εργάτες στα αρτοπιεία, που σε ορισμένες περιπτώσεις οι εργοδότες τους διαβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται να τους κόψουν ούτε ένα ευρώ. Είμαστε μια επιχείρηση οικογενειακή και στην οικογένειά μας έχουμε βάλει και το προσωπικό, το οποίο μας βοηθάει και βοηθιέται και το ίδιο για την ανάπτυξη της επιχείρησης. Μετά το τρίμηνο της μετενέργειας διασώζεται μόνο ο βασικός μισθός, οι παγωμένες ορειμάνσεις και τα επιδόματα τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας. Για έναν έγγαμο γεωπόνο χωρίς παιδιά με 15 χρόνια προϋπηρεσία, που σήμερα λαμβάνει 1.780 ευρώ, αυτό σημαίνει ότι ο μισθός του, μετά τη λήξη της μετενέργειας, θα πέσει στα 1.412 ευρώ, μείωση 20,6%. Ακόμη και αν υπογραφούν νέες συμβάσεις, επιχειρήσεις που δεν είναι μέλη εργοδοτικών οργανώσεων θα έχουν τη δυνατότητα με ατομικές συμβάσεις να ρίξουν τους μισθούς στα επίπεδα της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, στα 586 ευρώ.